Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ένα σοκ θα ξεκινήσουμε. Έχασε τη μάχη που έδωσε για λίγες ώρες στο νοσοκομείο της Καλαμάτας προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Ο 47χρονος πυροβολήθηκε δύο φορές εν ψυχρό σήμερα το πρωί στην καρδιά της Καλαμάτας. Στον άτυχο άνδρα που κινείται με μηχανή στο κέντρο της πόλης, φέρεται να έστησαν νέδρα δύο άτομα που του έκλεισαν το δρόμο στη συμβολή των οδών Ήδρας και Σόνωνος, ακολουθώντας τον με αυτοκίνητο, με έναν εξ αυτών να βγαίνει από το όχημα και να τον πυροβολεί θανάσιμα από κοντινή απόσταση. Σοκαρισμένη η κοινωνία της Καλαμάτας και το Πανελλήνιο παρακολουθεί από το πρωί την εξέλιξη ενός τρομακτικού περιστατικού. Άγνωστος ή άγνωστοι πυροβόλησαν εν ψυχρό έναν άνδρα στη συμβολή των οδών Ήδρας και Σόλωνος, στείνοντάς του ενέδρα λίγα μέτρα πριν το δικαστικό μέγαρο της πόλης και δίπλα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, απλά είδαμε τα περιπολικά που έκλεισαν το δρόμο. Εκεί ήταν τραγικό όσον αφορά τις εικόνες που είδαμε μετά στην πορεία. Έναν άνθρωπο στο δρόμο, το ασθενοφόρο τον έπαιρνε εκείνη τη στιγμή και υπήρχε μια αναταραχή στον κόσμο. Είναι το κέντρο της Καλαμάτας σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές. Είναι τραγικό. Το μηχανάκι του ήταν πεσμένο κάτω, άρα ο άνθρωπος ήταν εν κινήσει. Δεν άκουσα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε κάποια κινητικότητα έτσι να δούμε τι έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι από τις 9.30 ώρα εγώ το πρωί εδώ πέρα, πολύ κοντά. Δεν καταλάβαμε τι έγινε καθόλου. Ούτε ακούστηκε τίποτα, ούτε φωνές, φασαρία δηλαδή. Και 10 και είναι μια ώρα που συνήθως έχει κίνηση, δεν είδαμε κάτι. Τα μένω στην άλλη γωνία και δεν άκουσα τίποτα. Ήταν τα αυτοκίνητα που ξεφορτώνανε από πίσω και δεν ακούστηκε πυροσβολισμός, δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι, ούτε τι είναι, αλλά στην Καλαμάτα τέτοια πράγματα ανήκουστα. Είχα δει το αυτοκίνητο και είχα πάει για δουλειές μου και τα χάσα. Δεν καταλάβαμε όμως ντουφεκές εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά σαν γεγονός είναι τρομερό. Μας τρομάζει. Ακούγεται λίγο μυστήριο. Σαν κατάσταση μου δημιουργεί ένα προβληματισμό. Μόνιμοι κάτοικοι, επαγγελματίες, διερχόμενοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ο 47χρονος πυροβολήθηκε δύο φορές και μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ο προβληματισμός, ύστερα από αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στην καρδιά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας Έκδηλος. Μέρα μεσημέρι στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης, δίπλα η πυροσβεστική, δικαστήρια, αστυνομίες παντού. Και όμως γίνονται. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό αυτό το πράγμα τώρα, γιατί θα μπορούσε να είναι κάποιος διερχόμενος. Ακούστηκε ότι κάποιον πήραν από πίσω, κάτι έγινε, ήταν δηλαδή σαν κάπως προσχεδιασμένο όλο αυτό. Και φανταστείτε να είναι κάποιος εδώ, να διέρχεται, την ομαρχία εδώ πέρα, να κάνει τις δουλειές του, να περάσει ένας περαστικός, ένα παιδί. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, πολύ άσχημα τα πράγματα. Και στην Καλαμάτα, 10 και το πρωί. Δίπλα από την πυροσβεστική είναι ένα θέμα που μας συγκλονίζει όλους. Και τέτοιες ώρες και γενικά τώρα στην Καλαμάτα. Δεν έχουμε μάθει τέτοια πράγματα, δεν τα ζούμε. Και βέβαια με τρομάζει, δεν το συζητώ, ήδη τρόμαξα όταν είδα αυτά τα πράγματα εκεί. Τρομερό είναι, δεν έχει σημασία ούτε η ώρα ούτε ο δρόμος. Γιατί όταν πάει ο πεζός ανυποψίαστος, ένας άνθρωπος ανυποψίαστος μπορεί να τη φάει, χωρίς να την περιμένει. Βεβαίως. Αλλά και σαν συμπέρασμα. Πού ζούμε, γιατί να ζούμε έτσι. Δεν πιστεύω ότι ευθύνεται αποκλειστικά στο κομμάτι της ασφάλειας. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή. Είναι μηδενική εγκληματικότητα. Εγώ πιστεύω δηλαδή και από αυτά που ζω, ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι από τις πιο ήσυχες πόλεις, πιστεύω, της Ελλάδας. Δεν νομίζω να έχουμε θέματα σε αυτό. Απλά τώρα, το τι έγινε, όλοι είμαστε σοκαρισμένοι. Αυτά λοιπόν από ένα ρεπορτάζ που έρχεται κυριολεκτικά να μας συγκλονίσει από μια ενέργεια, τέτοια ενέργεια που έρχεται πραγματικά να στιγματίσει την ηρεμία της πόλης, γιατί δεν είναι συνηθισμένη η Καλαμάτα σε τέτοια περιστατικά. Έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό τόσο φρικτό και τόσο θανάσιμο και έχουμε στην αίθουσα σύνταξη της Ιστριάντου. Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα, Θέμη. Μέχρι αυτή την ώρα η αστυνομία ψάχνει να βρει ή τουλάχιστον να φτάσει στο σημείο της σύλληψης του δράστη.
Να ξεκινήσω από το γεγονός και να σταθώ σε αυτό που είπες, ότι όντως η πόλη της Καλαμάτας δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια γεγονότα, σε τέτοιες επιθέσεις, φωνικές επιθέσεις, και είναι νομίζω τρομακτικό το γεγονός ότι αυτό συνέβη πρωί, λίγο πριν τις 11, μία ώρα που κινείται πολλής κόσμος στο κέντρο της πόλης, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σύχναστο σημείο. Λίγα μέτρα πιο δίπλα η πυροσβεστική, στη στροφή το δικαστικό μέγαρο, ένα πάρα πολύ. Τα δικαστήρια τα οποία φυλάσσονται για την αστυνομία, σημείο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, υπάρχει και εκεί, μπορούσαν να υπάρχουν και εκεί αστυνομικοί. Δίπλα η πυροσβεστική, δηλαδή υπηρεσίες ενεργές επί 24 ώρες, σχολεία. Τι άλλο μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή, για αυτή την κατάσταση την οποία αντικρίσαμε σήμερα το πρωί και για τον τρόπο που έγινε όλο αυτό. Έχει σοκάρει πραγματικά όλη την περιοχή. Εγώ να σου πω ότι μένω λίγο πιο πάνω. Πραγματικά ακόμη δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λίγα μέτρα δίπλα από το σπίτι του. Είναι σοκαριστικό το γεγονός. Συνεχίζονται, όπως είπες και εσύ, οι έρευνες. Να σου πω ότι εστιάζουν και στο παρελθόν. Μιλάμε για ένα φωνικό χτύπημα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Που από ό,τι φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί, το καρτέρι που είχε στηθεί στον 47χρονο, κάποιοι θέλησαν να του στείλουν ένα μήνυμα. Προφανώς δεν ξέρω αν είχαν σκοπό ή τουλάχιστον μέσα στην όλη κίνησή τους ήταν να τον σκοτώσουν ή να του στείλουν αυτό το μήνυμα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει προηγηθεί μέχρι και ξυλοδαρμός, δηλαδή υπήρξε βιαιοπραγία και ακολούθησε ο πυροβολισμός, που ήταν πυροβολισμός σε ένα από τα σημεία που τον οδήγησε στον θάνατο. Έτσι. Δύσκολα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο από την πλευρά του γιατρού όταν και έφτασε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχει υλικό από κάμερες που να έχει αξιολογηθεί κατάλληλα από τις αστυνομικές αρχές, έτσι ώστε να έχουμε τα πρόσωπα ή οτιδήποτε, γιατί αυτά έγιναν όλα να το σημειώσουμε, χωρίς να είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Και υπήρξε ένας πυροβολισμός, το έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, στα πόδια, έτσι. Και προφανώς χτύπησε ένα από τα σημεία εκείνα, την αρτηρία εκείνα που τον οδήγησε στο να χάσει πάρα πολύ γρήγορα αίμα και να είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που να δείχνει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του δράστη. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα έχει κουμπώσει, να το πούμε έτσι, μέσα σε άκρες, το ποιος και γιατί μπορεί να έχει κάνει αυτό. Το ποιος έχει εκτελέσει τον 47χρονο. Ναι, έχει κλειδώσει στα χαρακτηριστικά του δράστη, όπως λες και εσύ. Και δυστυχώς το μήνυμα που ήθελε να στείλει ενδεχομένως αυτό το καρτέλ να ξέφυγε από τον έλεγχο ήταν μοιραίο επί της ουσίας, διότι λίγες ώρες αργότερα ο 47χρονος απεβίωσε. Τώρα να σου πω σχετικά με τις έρευνες, ότι εστιάζουν και στο παρελθόν του 47χρονου. Φέρεται να είχε μια παραβατική συμπεριφορά, είχε φάκελο με ναρκωτικά, διότι βλέπουν σε εισαγωγικά και οι αστυνομικές. Είχε περιπτώσεις για διακίνηση ναρκωτικών. Και μάλιστα ήταν με περιοριστικούς όρους, έξω με περιοριστικούς όρους, να αναφέρουμε ότι πέρα από όλα αυτά όλα εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας. Ωστόσο, η πληροφορία την οποία έχουμε είναι ότι έχει εντοπιστεί και το αυτοκίνητο. Υπάρχει ήταν μια τέτοια το αυτοκίνητο, πληροφορία. Το οποίο, να το πούμε, απέκλεισε την πορεία του 47χρονου που ήταν πάνω στη μηχανή. Ναι, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία ότι βρέθηκε σε ένα παραλιακό σημείο περίπου στις 4 το απόγευμα. Είναι η πληροφορία. Βεβαίως είναι πάρα πολύ λεπτική η θέση μας ως προς το πόσες πληροφορίες μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Προς την αξιολόγηση των περιστατικών τώρα αυτή τη στιγμή. Καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του δελτίου θα είσαι μαζί μας να μας ενημερώνεις αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε στην φάση που η αστυνομία αρχίζει να κλείνει όλο αυτό το παζλ και το τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, αλλά και το ποιος είναι εκείνος που είναι ο δράστης αυτής της φωνικής επίθεσης, της εν τέλει φωνικής επίθεσης, γιατί προφανώς μπορεί να υπήρχαν άλλα κίνητρα ή οτιδήποτε. Η πραγματικότητα ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι αυτή η μοιραία κατάληξη. Συνήθως θα τα πούμε σε λίγο. Χαρακτηριστικά. Είχαμε λοιπόν ένα σκηνικό που έχει συνταράξει ολόκληρη την κοινωνία της Καλαμάτας. Θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Στην Κακογερία, που έχει αφήσει και αυτή τα σημάδια της στη ζώνη της Άνω Μεσσηνίας. Εδώ έγινε ένας χαμός με την Αεροποντή. Περιοχές ολόκληρες, ακόμη και σπίτια και καταστήματα μέσα στα χωριά πνίγηκαν από τα νερά και τις λάσπες. Οι ζημιές ήταν πολλές. Με τους κατοίκους να επισημαίνουν για μία ακόμη φορά ότι όλα αυτά τα είχαν σημειώσει προς τις αρμόδιες αρχές, κυρίαρχα για την πίεση που αναμένεται να ασκηθεί στις διάφορες περιοχές, στα διάφορα ρέματα, από την κατάσταση στις πυρόπληκτες ζώνες.
Στις λάσπες βυθίστηκαν ολόκληρες περιοχές στην Άνω Μεσσηνία. Δραματική κατάσταση, δηλαδή έπιασε ξαφνικά η βροχή με μεγάλη, θα μπορούσα να πω, έτσι, ένταση. Αλλά είναι ότι δεν είχε βρέξει και κατεβήκαν όλοι οι ξεροί κορμοί όλοι πάνω και το ποτάμι είναι στενό εδώ πέρα το γεφύρι, οπότε έκλεισε το γεφύρι, έφραξε και έσπασε πάνω όλο το ποτάμι και μας έκανε όλο αυτό που μας έκανε. Δραματική. Από τις 2 η ώρα είμαστε έξω στον δρόμο, όπως βλέπετε στο γεφύρι εκεί το νερό πέρναγε ένα μέτρο πάνω. Και είμαστε στον δρόμο έξω, φοβόμασταν όλοι. Όπως βλέπετε και εσείς, η κατάσταση ήταν δραματική χθες το βράδυ εδώ, στον ποταμό Βία, λίγο πάνω από την περιοχή του Διαβολητσίου. Σε αυτό το σημείο, το ποτάμι δεν στάθηκε ικανό ώστε να συγκρατήσει τα νερά αλλά και τους κορμούς που κατέβαιναν από τα καμένα. Το ρέμα Βίας που κατεβαίνει από τα καμένα δεν στάθηκε ικανό να συγκρατήσει τις μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών αλλά και υδάτων. Με τα ορμητικά νερά να κινούνται απειλητικά σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας πολλές ζημιές. Πρωτόγνωρη, έσπασε το φράγμα το ποτάμι, η Βία που λέμε, και πλημμυρίσαν όλα. Ζημίες, πάθαμε ζημίες μέσα. Και μέσα στο σπίτι, έτσι. Μέσα, και μέσα στο υπόγειο, κάτω σε αυτά όλα πράγματα που είχαμε, δεν έμεινε τίποτα. Δεν βλέπεις λάσπες αυτά. Οι κάτοικοι έζησαν τον τρόμο και προσπάθησαν να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Η εικόνα ήταν άκρως χαρακτηριστική ακόμα και στο κέντρο της περιοχής του Διαβολητσίου, με μαγαζιά και σπίτια πλημμυρισμένα. Να καθούμε να κλείσουμε το μαγαζί μας, να καθαρίσουμε εδώ πέρα τα... Τι να κάνουμε. Πώς ήταν χθες το βράδυ, δηλαδή πού έφτασε το νερό? Έφτασε στους 50 πόντους. Μέσα στο μαγαζί. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Όχι, όχι, ποτέ. Οπότε λόγω των καμένων. Λογικά. Στο εργαστήριο, μέσα στο κατάστημα ζαχαροπλαστικής, γωνία του κυρίου Φούτση, η κατάσταση είναι δραματική. Θα αναγκαστεί για αρκετές ημέρες να μην δουλέψει, μια και οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τη χθεσινή νεροποντή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δραματική. Μια εβδομάδα δεν θα δουλέψουμε, ώστε να καθαρίσουμε το μαγαζί. Το χάλι είναι εδώ. Έχει συμβεί αυτό που λέει ξανά? Πριν κάτι χρόνια που είχε πλημμυρίσει, αλλά ευτυχώς δεν μπήκε. Ναι. Αλλά τώρα. Προφανώς έχει βανθεί η κατάσταση και από τα καμένα, έτσι. Γιατί και από τα καμένα, ναι. Αφού γδύθηκε το βουνό και έφυγε όλο το νερό. Ήταν στον δρόμο, είδατε, πιστεύω. Λάσπες έχουν σπάσει στα ποτάμια. Εμένα η αποθήκη μου πλημμύρισε όλη. Το πυρηνόξυλο, ό,τι ηλεκτρονικά είχα μέσα, καταστραφήκαν τα πάντα. Τώρα λένε θα περάσουν να καταγράψουν οι ζημίες. Τι να καταγράψουν, ένας Θεός ξέρει. Τόσο μεγάλη ποτέ. Ποτέ. Αλλά εγώ δεν είχα ξαναδεί το σούπερ μάρκετ εδώ πέρα να είναι πλημμύρα στη λάσπη. Ποτέ. Με κέντρο, 33 χρονών είμαι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Γινόταν εδώ πέρα χαμός, εδώ πέρα μέχρι τις 10, 12.30 ώρα πλημμύρισε όλο το Διαβολητσίου. Οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν επισημάνει την αναγκαιότητα παρεμβάσεων τόσο στο συγκεκριμένο ρέμα όσο και γενικά. Το γεφύρι αλλά είναι πάλι μικρό. Το ποτάμι καλά ανοίχτηκε, αλλά έχει γίνει το γεφύρι, ήταν σε μικρή στενό. Οπότε από τα καμένα δηλαδή και από όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια. Συμμερίσαμε. Δεν πρέπει να είχαν γίνει παρεμβάσεις. Συμμερίσαμε. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε πει, το λέγαμε πάντα ότι το γεφύρι είναι μικρό, ότι θα έπρεπε να γίνει μεγαλύτερο. Πρέπει να γίνει διάνοιξη του ποταμού, να μεγαλώσει και το γεφύρι για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνει βαθιά τομή, να μην λογαριάσουμε τίποτα, γιατί το ποτάμι δεν μπορεί με όλο τον ορίζοντα καμένο και να φέρνει τόσα φερτά υλικά όπως τα βλέπετε κι εσείς, να γίνει ένα ποτάμι μέσα στη γη, όχι να μαζέψουν τα μπάζα και να γίνει ανάχωμα όπως έγινε, γιατί το ποτάμι είναι πιο ψηλά από τα χωράφια. Αλλά το καλοκαίρι μας είπαν ότι καθαρίσαν το ποτάμι, αλλά ποτάμι δεν καθαρίστηκε. Λοιπόν, και για να σου πάω σε ένα σημείο, δηλαδή κάποια μέτρα, τουλάχιστον κάποια μέτρα που βλέπω δίπλα από το δικό μου το χτήμα, είναι τελείως ακαθαρίκο το ποτάμι. Λογικό ήταν να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Αυτό το φαινόμενο, αυτά τα νερά που ήρθαν στην αγορά του Διαβολητσίου και προκάλεσε αυτές τις ζημιές, είναι για ένα γεφυράκι που είναι εδώ από πάνω. Και δεν έχει καθαριστεί. Πολιτική προστασία του Δήμου, έχουμε από το πρωί εδώ, δεν έχει περάσει κανένας από το Δήμο, δεν έχει διαφερθεί κανένας. Ένα μηχάνημα του Δήμου που είναι υποτίθεται πολιτική προστασία, είναι αραγμένο εδώ, δείτε το απέναντι, και είναι χαλασμένο. Λοιπόν, σε αυτό θέλω να είμαι θυμωμένος, γιατί για μικροπαρεμβάσεις στα ποτάμια μας, συνήθως όταν γίνεται μια πλημμύρα, ένα φυσικό φαινόμενο, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Η ημέρα μοιάζει σημαντική για την Τρίπολη με την έλευση του φυσικού αερίου στον αστικό χώρο. Το άναμα της φλόγας ήταν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό και σηματοδοτεί την άρση της ενεργειακής απομόνωσης Αρκαδίας και σταδιακά και της Πελοποννήσου. Πολλά είναι εκείνα που ακολουθούν, τόσο σε Κόρινθο όσο και σε Καλαμάτα και Σπάρτη. Μια στιγμή ξεχωριστή σήμερα στο δεύτερο λύκειο της Τρίπολης.
Η φλόγα του φυσικού αερίου ανάβει. Παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκα, του βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Βλάση και του δημάρχου Τρίπολης Κώστα Τζιούμη. Και έτσι σηματοδοτείται η έναρξη ενός πολύ μεγάλου έργου για την περιοχή. Εγκαινιάσαμε σήμερα την έλευση του φυσικού αερίου στην Τρίπολη, την σύνδεση ενός σχολείου με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ένα δίκτυο που σήμερα μεταφέρει φυσικό αέριο, αλλά σε λίγα χρόνια θα μεταφέρει φυσικό αέριο και βιομεθάνιο που θα παράγεται από αγροτικά απόβλητα εδώ στην περιοχή, στην Τρίπολη και στην Πελοπόννησο, και βεβαίως λίγο αργότερα θα μεταφέρει και πράσινο υδρογόνο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το φυσικό αέριο βεβαίως αυτή τη στιγμή, ακόμα και με αυτές τις τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με τις τιμές πριν την ενεργειακή κρίση, παραμένει ένα οικονομικό καύσιμο και ένα πιο καθαρό καύσιμο. Ένα καύσιμο το οποίο θα μας βοηθήσει να μεταβούμε από τη σημερινή κατάσταση στον πράσινο μετασχηματισμό. Ο Κώστας Βλάσης σημείωσε πως η μέρα αυτή είναι σημαντική, γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Αρκαδίας και σταδιακά όλης της Πελοποννήσου. Η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά πολύ σημαντική, γιατί η Τρίπολη, η πρωτεύουσα του Ποριά, η Αρκαδία και σε λίγο ολόκληρη Πελοπόννησος βγαίνουν από την ενεργειακή απομόνωση. Μετά από 3 χρόνια επίμονης προσπάθειας της κυβέρνησης βρέθηκαν όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους 2 υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Άδωνη, οι οποίοι κάνανε τα πάντα για να τελειώσουμε με ό,τι είχε σχέση με γραφειοκρατικά προβλήματα και να βρεθούν τα κατάλληλα ΕΣΠΑ, ώστε από τη μία να προχωρήσουν όλες οι υποδομές, οι οποίες ήδη έχουν προχωρήσει στη Μεγαλόπολη και τρέχουν με ταχύτητα τους ρυθμούς στην Τρίπολη, ακολουθούν Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, και κατά επέκταση να βγουν τα κατάλληλα ΕΣΠΑ, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν φυσικό αέριο με ελάχιστο κόστος. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Δήμος Τρίπολης είναι ο πρώτος πελάτης της εταιρείας Χέγκας, με την σημασία αυτής της εξέλιξης να υπογραμμίζεται από τον Δήμαρχο Κώστα Τζιούμη. Είναι το πρώτο κτίριο δημοτικό, αλλά και το πρώτο συνολικά κτίριο στην Τρίπολη που εδώ και ένα μήνα θερμαίνεται με φυσικό αέριο. Είναι μια σημαντική μέρα η σημερινή, διότι μετά από ένα αίτημα πολλών ετών, πάνω από 20 χρόνια της περιοχής μας, να έρθει φυσικό αέριο για όλους τους προφανείς λόγους και τα ωφέλη που έχει, ότι είναι πιο φθηνό, ότι είναι πιο οικολογικό κλπ. Σήμερα αυτό γίνεται πράξη. Το έργο του φυσικού αερίου προχωράει, όπως όλοι ξέρουμε, μέσα στην πόλη με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η εταιρεία δουλεύει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, να πω στους συμπολίτες μας ότι καταλαβαίνουμε την ενόχληση και μερικές φορές και την ταλαιπωρία που προκαλεί η κατασκευή του έργου, κλείνοντας κάποιους δρόμους κλπ. Να κάνουμε όλη υπομονή. Τα ωφέλη του έργου αυτού είναι πολύ σημαντικά. Οπότε η όποια ταλαιπωρία για λίγες μέρες, νομίζω ότι πρέπει να την ανεχθούμε. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή που έρχεται να συνδράμει ουσιαστικά και στον επιχειρηματικό τομέα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής. Μια εξέχουσα σημασία μέρα για την Αρκαδία και τις επιχειρήσεις της. Εξυπακούεται το κόστος που ταλανίζει από σήμερα, και καθώς οι εβδομάδες περνάνε, θα αρχίσει να μειώνεται, κάτι που το περιμένουμε πραγματικά. Υπάρχει, θα σας λέω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις επιχειρήσεις για το τι ακριβώς θα γίνει, πότε θα συνδεθούν και τι μείωση ακριβώς θα έχουν. Και όπως είπε και ο Υπουργός, παρότι τώρα το φυσικό αέριο έχει μια τιμή πιο αυξημένη από ό,τι είχε παλαιότερα, παραμένει το πιο καθαρό αλλά και το πιο φθηνό μέσο για θέρμανση των επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Έχουμε αφήσει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία. Έχουμε εμείς το σύμβουλο διοίκησης της Χέγκας, τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι είναι μια μέρα ιδιαίτερη και γενικά και για εσάς σαν εταιρεία, πολύ δε περισσότερο και για την διάσταση της άρσης ενεργειακής απομόνωσης της Πελοποννήσου. Ας πάρουμε την Αρκαδία για αρχή. Σε τι σημείο έχουμε φτάσει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ήταν σίγουρα συμβολική αλλά και ουσιαστική αυτή η αφή, αυτό το άναμα, θα έλεγε κανείς, της φλόγας του φυσικού αερίου, γιατί μιλάμε για δημοτικό σχολείο, άρα μιλάμε για δημοτικό κτίριο. Ακριβώς. Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα για την πόλη της Τρίπολης, με δεδομένο πως με τη σημερινή εκδήλωση, η οποία πράγματι είχε έναν συμβολισμό με την επιλογή του πρώτου, αν θέλετε, καταναλωτή φυσικού αερίου στην πόλη της Τρίπολης, που είναι το δεύτερο λύκειο της Τρίπολης, ουσιαστικά σηματοδοτεί την εκκίνηση της διαδικασίας της τροφοδότησης της πόλης της Τρίπολης με φυσικό αέριο. Στο εξής λοιπόν,
καταναλωτές, είτε οικιακοί είτε εμπορικοί, θα μπορούν πλέον να απολαύσουν τα προνόμια από τη χρήση του φυσικού αερίου. Για να το πούμε απλά, ποια είναι αυτά τα προνόμια? Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και τον Υπουργό να αναφέρεται σε μια ενεργειακή κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Πολύ στην εξίσωση έχει μπει το φυσικό αέριο με όλες αυτές τις διακυμάνσεις. Παραμένει ένα φθηνό καύσιμο, ένα φθηνό ενεργειακό προϊόν? Ναι, ναι. Το φυσικό αέριο διαχρονικά είναι, ήταν και θα είναι το οικονομικότερο καύσιμο από τα ορυκτά καύσιμα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κατά πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα, να το πω έτσι, μετά από μία όντως μικρή περίοδο στην οποία ουσιαστικά οι τιμές είχαν πάρει την ανιούσα και προφανώς δεν ανταποκρίνονταν, αν θέλετε, στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Συνέπεια αυτού που βιώνουμε λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν επανέλθει σε μια φυσιολογική πορεία και αυτό το οποίο είναι το μείζον όφελος το οποίο μπορούν να απολαύσουν οι καταναλωτές είναι το γεγονός της οικονομίας, με το δεύτερο να είναι αυτό της αδιάλειπτης παροχής, της ευκολίας δηλαδή στη χρήση, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ότι με το φυσικό αέριο η παροχή είναι αδιάλειπτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς ούτε να καλέσει τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων για να του φέρει πετρέλαιο, ούτε να πάει στον ξυλολέβητα να βάλει ξύλα κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε καθαριότητα, ζέστη και νερό, θέρμαση και νερό χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς κανένα περαιτέρω πρόβλημα, και φυσικά υπάρχουν και τα περιβαλλοντικά ωφέλη, με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο είναι τουλάχιστον κατά 50, εκπέμπει κατά 50% τουλάχιστον λιγότερους αέριους ρήπους από ότι το πετρέλαιο. Κατά συνέπεια λοιπόν, οποιοδήποτε καταναλωτής επιλέξει να μεταβεί στο φυσικό αέριο θα έχει πάρα πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα που σχετίζονται τόσο με την οικονομία όσο και με το ποιότητα ζωής. Υπάρχει και η υπόθεση της σύνδεσης. Εδώ τι δυνατότητες υπάρχουν και για τα οικιακά νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις? Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ουσιαστικά, και αυτό ανακοινώθηκε πλέον και με τον πλέον επίσημο τρόπο στη σημερινή εκδήλωση και από τον ίδιο τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, ότι στο τέλος περίπου του μήνα, στο τέλος Γενάρη, θα προκηρυχθεί μία δράση του ΕΣΠΑ, η οποία θα απευθύνεται στους καταναλωτές της Τρίπολης και της Κορίνθου, όπου εκεί ουσιαστικά θα τους δίνεται δυνατότητα με μία επιδότηση της τάξης του 65%, η οποία μπορεί να φτάσει βεβαίως και το 100% για ευάλωτα νοικοκυριά, να περάσουν στο φυσικό αέριο χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου ή με ένα μικρό κόστος. Ταυτόχρονα, πάνω σε αυτή τη δυνατότητα που θα υπάρξει με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές που θα θελήσουν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο να απολαύσουν την έκπτωση κατά 100% των τελών σύνδεσης. Κατά συνέπεια, κάποιος λοιπόν κάτοικος της Τρίπολης ή της Κορίνθου που θα θελήσει να συνδεθεί με το δίκτυο μπορεί να το κάνει με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος. Επειδή είπατε για Κόρινθο, στη Μεγαλόπολη εξελίσσονται τα έργα. Πάμε να δούμε αυτή την προοπτική. Στην Τρίπολη έχουμε φτάσει στη φάση της ολοκλήρωσης αυτής της υλοποίησης και πλέον της διάθεσης προς κατανάλωση. Στην Κόρινθο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, και θέλω να βάλω στην εξίσωση και την Σπάρτη και την Καλαμάτα? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Μεγαλόπολη, όπου εκεί πλέον έχουμε ολοκληρώσει το δίκτυο. Βρίσκεται σε λειτουργία και καθημερινά νέοι καταναλωτές στην περιοχή της Μεγαλόπολης εισέρχονται στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Στην περίπτωση της Τρίπολης, το δίκτυο έχει κατασκευαστεί σε έναν σημαντικό βαθμό και συνεχίζονται με μείωση του ρυθμού εργασίες για την κάλυψη του αστικού ιστού, αλλά και ταυτόχρονα, κάτι που το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένες και τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα στη ΒΠΕ της Τρίπολης, το γεγονός πως ξεκινάμε και την κατασκευή του κλάδου για την κάλυψη της βιομηχανικής περιοχής της Τρίπολης, ούτως ώστε και εκεί οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες, καθώς και αυτές που θα εγκατασταθούν τώρα με κυριότερες τις φαρμακοβιομηχανίες που έχουν ανακοινώσει την έλευσή τους στην ΒΠΕ Τρίπολης, να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το φυσικό αέριο. Όσον αφορά την Κόρινθο, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε την τελετή του αγιασμού με την οποία εκκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Θα προχωρήσουμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την τροφοδοσία των πρώτων καταναλωτών
στην Κόρινθο στα τέλη του πρώτου εξαμήνου. Από εκεί και πέρα προγραμματίζουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση της συνεργασίας με τους Δήμους της Καλαμάτας και της Σπάρτης και προγραμματίζουμε και την εκκίνηση των εργασιών στις δύο αυτές περιοχές, όπου φυσικά εκεί θα έχουμε και μια διαφοροποίηση σε σύγκριση με τους τρεις Δήμους που προαναφέραμε, που σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγωγός του Εθνικού Συστήματος Μεταφορά Φυσικού Αερίου που να φτάνει τόσο στην Καλαμάτα όσο και στην Κόρινθο, στη Σπάρτη. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές περιοχές θα τροφοδοτηθούν με την τεχνολογία του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Που και αυτό θα είναι μια, αν θέλετε, έτσι, καινοτόμα παρέμβαση που θα δώσει τη δυνατότητα και στις κατοίκους και στις επιχειρήσεις των δύο αυτών πόλεων της Πελοποννήσου να μπορέσουν και αυτοί να αξιοποιήσουν την ύπαρξη του φυσικού αερίου. Στην Τρίπολη ολοκληρώνεται μέσα στο 23, όπως υπάρχει ο σχεδιασμός και προφανώς και η υπόλοιπη διάσταση. Για Καλαμάτα και Σπάρτη, πότε μιλάμε, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Ο στόχος μας είναι οι εργασίες να κινήσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Επειδή εκεί δεν έχουμε εξωτερικό δίκτυο να κατασκευάσουμε, αλλά θα είναι μόνο το δίκτυο το εσωτερικό του αστικού ιστού και αυτό το οποίο θα εξυπηρετήσει τις βιομηχανίες των δύο περιοχών, τα έργα θα προχωρήσουν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στις περιπτώσεις των τριών άλλων πόλεων, όπου έπρεπε να κατασκευαστεί και ένα μεγάλο κομμάτι δικτύου που αφορά τη σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Οπότε ο στόχος μας είναι μέσα στο 23, το 23 να είναι ένα έτος δηλαδή που ουσιαστικά η περιφέρεια της Πελοποννήσου, οι πόλεις αυτές της Πελοποννήσου θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο καύσιμο, το φυσικό αέριο και να μπορέσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και την οικογένεια να επωφεληθούν από τη χρήση του. Κύριε Κουτσογιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Πάμε στο να δούμε λίγο τα δεδομένα μιας άλλης υπόθεσης, μιας υπόθεσης κλοπής ποσού των 45.000 ευρώ από αυτοκίνητο ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή των Δουνέικων, εκεί όπου έφτασαν οι άνδρες της ασφαλείας Ήλιδας. Για την υπόθεση έχουν εντοπιστεί τρεις δράστες δρόμα. Μια ακόμα επιτυχία για το τμήμα ασφάλειας Ήλιδας, άνδρες το οποίο εξιχνίασαν σοβαρή υπόθεση που είχε διαδραματιστεί τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρωμά πριν από 6 μήνες είχε βάλει στο μάτι ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή των Δουνέικων. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και όταν βρήκαν την ευκαιρία, του έκλεψαν μέσα από το αυτοκίνητο τσαντάκι, το οποίο περιείχε το ποσό των 45.000 ευρώ και επιταγές πελατών του. Με ενημερώσανε βέβαια ότι κάτι έχουν στα χέρια τους, κάτι στοιχεία έχουν και θα τα πάνε στον αρμόδιο εισαγγελέα που πάνε για αρχή. Είχα ένα τσαντάκι μικρό, το οποίο ήταν γύρω στα 45.000 και τρεις επιταγές μέσα, που είχα επιταγές βέβαια εντάξει και okay. Κυριστήκανε, πίσω ακυρωθήκανε, γνωστοί είσατε 99%, να μην πούμε 100 και υπερβάλλουμε. Οι δράστες διαμένουν στην περιοχή του πύργου και λόγω της εποχικής επαγγελματικής τους ενασχόλησης τα καλοκαίρια είχαν συχνή επαφή με το χώρο του πρατηρίου. Έτσι ένας από τους φερόμενους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου είδε τον ιδιοκτήτη να μεταφέρει το τσαντάκι με τα χρήματα και τις επιταγές και να το τοποθετεί στο πορπαγκάζ. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος πέρασε αργότερα από το σημείο με ένα αγροτικό, στο οποίο βρίσκονταν αρκετά άτομα στην καρότσα. Οι φερόμενοι ως δράστες τη νύχτα, γνωρίζοντας προφανώς τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, ξεκίνησαν από την περιοχή του πύργου για το πρατήριο. Δίχως να χάσουν χρόνο, οι δύο από τους τρεις αποβιβάστηκαν από όχημα και φορώντας κουκούλες στο κεφάλι, πλησίασαν το αυτοκίνητο του πρατηριούχου, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και αφού άνοιξαν το πορπαγκάζ, άρπαξαν το τσαντάκι. Είχα πάει για μια δουλειά στην Αθήνα για την υποχρέωση και όπως κατέβαινα κάτω στο μαγαζί, είχα πάει με φορτηγό, με άλλο αυτοκίνητο βέβαια. Μου είπε κάποιο ένας οδηγός που είχε πάει να αλλάξει το φορτηγό το δικό μου το άλλο, γιατί έχω πολλά φορτηγά στο μαγαζί, στο πάρκινγκ. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει που είσαι, του λέω στην έρχομαι. Μου λέει δεν είσαι εδώ, του λέω όχι. Ενώ μου λέει σήκω την πόρτα ανοιχτή, μου έχουν σπάσει τα μάξι και μπροστά και πίσω και μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού και το τζάμι του συνοδηγού και γυαλιά μου εδώ γίνεται χαμός. Οι δράστες της κλοπής υπολόγιζαν χωρίς το πλεονέκτημα που δίνει στους αστυνομικούς η σύγχρονη τεχνολογία, αφού όπως όλα δείχνουν πίστευαν ότι δεν θα γίνονταν αντιληπτοί από το σύστημα ασφάλειας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι για τους αστυνομικούς και βήμα-βήμα να πλησιάζουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Με το υλικό από κάμερες αλλά και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έφτασαν στα ίχνη των δραστών ηλικία 49, 33 και 26 ετών αντίστοιχα, που βαρύνονται πλέον με σοβαρές κατηγορίες.
Επιστρέφουμε στα όσα βλέπαμε νωρίτερα σχετικά με αυτήν την ξεχωριστή ημέρα για την περιοχή της Τρίπολης, για το Δήμο Τρίπολης, για την Αρκαδία και την Πελοπόννησο. Έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κωνσταντζιούμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Νομίζω είναι μια σημαντική ημέρα και ημέρα η οποία σηματοδοτεί πολλά και για τη συνέχεια. Ακριβώς, είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα ουσιαστικά έγιναν τα εγγένεια της λειτουργίας του δικτύου φυσικού αερίου στην Τρίπολη με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Σκρέκα και του βουλευτή Αρκαδίας του κυρίου Βλάση. Κύριε Κανελόπουλε, η Τρίπολη σαν ορεινή πόλη που με αρκετούς μήνες βαρύ χειμώνα είχε ως ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15-20 χρόνια, κάποια στιγμή να έρθει το φυσικό αέριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο είναι πιο φθηνό, ακόμα και σήμερα που οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και του πολέμου, εξακολουθεί να είναι πιο φθηνό. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζουμε ότι και άμεσα θα γίνει ακόμα πιο φθηνό σε σχέση με το πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Άρα είναι μια σημαντική οικονομία για το κάθε νοικοκυριό αλλά και για την κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιεί αντί για πετρέλαιο ή κάποιο άλλο καύσιμο να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εδώ και πάνω από 20 χρόνια ζητούμενο και απέτηση της τοπικής κοινωνίας ήταν κάποια στιγμή να έρθει το φυσικό αέριο. Σήμερα ουσιαστικά αυτό γίνεται πράξη. Μετά από αρκετά χρόνια γίνεται δίκτυο φυσικού αερίου στην Τρίπολη. Ήδη εδώ και αρκετούς μήνες γίνεται το δίκτυο. Και σήμερα ουσιαστικά έγινε η έναρξη, όπως είπαμε, της λειτουργίας του στο πρώτο κτίριο στην Τρίπολη που θερμαίνεται αυτή τη στιγμή με φυσικό αέριο, που είναι το δεύτερο λύκειο του Δήμου Τρίπολης. Είμαστε οι πρώτοι δηλαδή πελάτες της εταιρείας που έχει το φυσικό αέριο. Και ξεκινήσαμε τη χρήση του σαν θέρμανση στο σχολείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το γεγονός αυτό είναι σημαντικό γιατί αφενός μεν θα ανακουφίσει σε μια δύσκολη περίοδο τα νοικοκυριά της πόλης μας από το κόστος της θέρμανσης που όπως είπαμε είναι σημαντικό λόγω του μεγάλου και βαριού χειμώνα της Τρίπολης αλλά επιπλέον θα βοηθήσει σημαντικά την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές επιχειρήσεις. Σε αυτό θα ήθελα να σταθώ κύριε Δημαρχέ γιατί έχουν γίνει πολλές και σημαντικές προσπάθειες και τώρα στο τέλος αλλά και με την παρουσία της δικής σας θητείας. Έχουμε δει την βιομηχανική περιοχή να παίρνει τα πάνω τους, να το πω έτσι πολύ απλά, να δημιουργούνται σημαντικές επενδύσεις. Τώρα έρχεται και το φυσικό αέριο. Όλα αυτά κουμπώνουν μια διαφορετική ημέρα για την περιοχή της Αρκαδίας, της Τρίπολης της ίδιας και προφανώς αλλάζουν και οι προοπτικές ανάπτυξης. Ακριβώς. Πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια η Τρίπολη τελευταία γίνεται ελκυστική για επενδύσεις. Ήδη δύο μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν ξεκινήσει την επένδυσή τους. Πολύ σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες και πολύ σημαντικές επενδύσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι τραβάει και άλλες επιχειρήσεις και το φυσικό αέριο που μειώνει το κόστος λειτουργίας και παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Συνδυαζόμενα αυτά λοιπόν μαζί, καταλαβαίνουμε ότι οι προοπτικές για την περιοχή μας, για τη βιομηχανική περιοχή, αλλά και γενικώς για όλη την περιοχή του Δήμου Τρίπολης, είναι πολύ σημαντικές τα επόμενα χρόνια και ο στόχος και της δικής μας δημοτικής αρχής είναι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή ώστε να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία, να υπάρξει ανάπτυξη, να μείνουν τα παιδιά μας στην περιοχή μας, να μην φεύγουν και γιατί όχι και αυτό θα γίνει, να έρθουν συμπολίτες μας από άλλες περιοχές της χώρας, να εγκατασταθούν στην Τρίπολη και να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη σημαντική στα επόμενα χρόνια. Άρα το φυσικό αέριο είναι ένα σοβαρό κίνητρο για επενδύσεις στην περιοχή. Εκτός των άλλων κινήτρων που υπάρχουν λόγω της μεταλλινητικής περίοδου και τα κίνητρα που έχει δώσει η πολιτεία σε επιχειρηματίες να έρθουν στην περιοχή μας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτός ανοίγει προοπτικές. Ένα πιο ευίωνο μέλλον φαίνεται για την περιοχή μας. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε περήφανοι για τις όλες αυτές τις προσπάθειες. Έχουμε πρωτοστατήσει και για την ένταξη του Δήμου στη μεταλλινητική περιοχή, την περιοχή του Δήμου Τρίπολης, το πρόγραμμα αυτό της μεταλλινητικής, του σχέδιου δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, αλλά και για το φυσικό αέριο να έρθει στην περιοχή μας. Τα κρατάμε όλα αυτά και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε από κοντά, κάνοντας και έναν απολογισμό, γιατί μπαίνουμε και σε μια διαδικασία και σε τέτοια φάση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Κωνσταντζιούμης, ο οποίος μας ανέφερε έτσι και μας αποτύπωσε το όλο πλαίσιο των προοπτικών που ανοίγονται. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον Μινά Αρτόπουλο, αλλά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Στην Καλαμάτα, η διαχείριση της λιματολάσπης περνά στα χέρια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καλαμάτας μετά την έγκριση του έργου που είχε προτείνει η Δημοτική Αρχή. Το γεγονός δίνει όφηση τόσο στη στόχευση ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και της παραγωγής ενέργειας στο Δήμο.
Σε νέα εποχή περνάει η διαχείριση της λιματολάσπης για την Καλαμάτα, καθώς εγκρίθηκε το έργο προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υποβάλει η Δημοτική Αρχή και πλέον η διαδικασία θα γίνεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας και οι διεκδικήσεις συνεχίζονται. Έτσι λοιπόν για τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας που υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό έτσι αναπτυξιακό πρόγραμμα, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη μεγάλη δεξαμενή στο Ραγιάννη το Καρβούνι, τη ενεργειακή αναβάθμιση της ΔΕΙΑ 2.800.000 στο Ραγιάννη, η δεξαμενή είναι 6.150.000, το φωτοβολταϊκό που μπαίνουμε πάλι σε διαγωνιστική διαδικασία 1.400.000. Εχθές το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι το πολύ μεγάλο έργο το οποίο είχαμε υποβάλει και αφορά τη διαχείριση της λιματολάσπης εγκρίθηκε, ένα έργο προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων, όπου θα ξεκινήσει η ΔΕΙΑ Καλαμάτα, ο γεωλογικός καθαρισμός, διαχειρίζεται τη λιματολάσπη. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μεταφέρει 5.000 τόνους ετησίως προς διαχείριση και που τα στέλνει στην Κόρινθο εκεί και πληρώνει 80 ευρώ τον τόνο. Θα τα διαχειρίζει το ίδιο, η ίδια η ΔΕΙΑ. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, η εξέλιξη αυτή οδηγεί και στο επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση και την παραγωγή ενέργειας. Ενώ συγχρόνως μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη διαχείριση να αποφύγουμε όλες τις οσμές που υπήρχαν, καθώς κάναμε μια πρώτη επεξεργασία στον ανοιχτό χώρο, τώρα θα μπαίνουν όλοι μέσα σε θερμοκήπη, ας πούμε, σε μονάδα η οποία θα εγκατασταθεί εκεί. Και θα μπορούμε μετά τη λιματολάσπη αυτή που θα έχουμε επεξεργαστεί να πάμε στο επόμενο στάδιο που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την παραγωγή ενέργειας. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, ένα έργο που το διεκδικούσε η ΔΕΙΑΚ από το 2010. Καταφέραμε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες και μια σωστή μελέτη, λάβαμε χρηματοδότηση και πλέον το επόμενο διάστημα έρχεται αυτή η έγκριση, η απόφαση δεν έχει έρθει ήδη στη ΔΕΙΑΚ από σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα τρέξει διαγωνιστικά ώστε να την υλοποιήσουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Ο Άριος Πάγος τώρα έλαβε μια απόφαση και αφορά σε όσες γυναίκες απάτησαν τον σύζυγό τους, χώρισαν και πρέπει τώρα να λάβουν τη διατροφή που τους αναλογεί για τα ανήλικα παιδιά τους. Με λίγα λόγια, άνοιξε ο δρόμος για την καταβολή μιας μικρότερης διατροφής που αιτείται πρώην σύζυγος που έχει απατήσει την ίδια και όχι για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων. Νέα τροπή στα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τα διαζύγια και τις διατροφές έρχεται να δώσει ο Άριος Πάγος. Το ανώτατο δικαστήριο, με απόφαση του που δεν έχει τέλεση δικήσει, έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς άνδρα, ο οποίος κλήθηκε να πληρώνει διατροφή, αλλά η σύζυγός του αποδεδειγμένα τον απατούσε. Με την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή μικρότερης διατροφής που αιτείται πρώην σύζυγος που έχει απατήσει για τον την ίδια και όχι για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων. Πάναμε γενικότερα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, εφόσον υφίσταται παράπτωμα του δικαιούχου της διατροφής, αυτό συνιστά λόγο περιορισμού της οφειλόμενης αυτών διατροφής. Όσον αφορά τώρα την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε, δεν έκρινε απόλυτα επί της ουσίας, επί του ζητήματος αυτού όσον αφορά την οφειλόμενη διατροφή στην σύζυγο. Επικαλέστηκε ο Άριος Πάγος βέβαια όλα τα πραγματικά περιστατικά αλλά και το νομικό πλαίσιο που πράγματι μπορεί να περιοριστεί ακόμα και για τους λόγους αυτούς, εφόσον αποδειχθούν περιστατικά τα οποία συνιστούν απιστία της σύζυγου, πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί η οφειλόμενη σε αυτήν διατροφή. Σύμφωνα με δικηγόρο, αρχικά πρέπει να γίνει δικαστήριο για το διαζύγιο, στο οποίο θα υπάρξει αμετάκλητη απόφαση πως υπήρξε απιστία από τον έναν σύζυγο και στη συνέχεια ακολουθεί το δικαστήριο για τη διατροφή που λαμβάνεται υπόψη η πρώτη απόφαση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν επηρεάζει ωστόσο την απόφαση για επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα λοιπόν, όπως είπα και πριν, με τις γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα, μπορεί να θεμελιωθεί λόγος περιορισμού της οφειλόμενης διατροφής από σύζυγο σε σύζυγο όταν αποδειχθούν πράγματι περιστατικά που συνιστούν παραπτώματα. Η απιστία και η εξουσιακή σχέση είναι παραπτώματα, θεωρούνται παραπτώματα του έγγαμου βίου. Επομένως μπορούν να θεμελιώσουν περιορισμένη, ελαττωμένη διατροφή στον ιστήν δικαιούχο. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Η ΔΕΙΑΤ είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο και τη χλωρίωση του νερού. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Εξειδικευμένα οχήματα.
24 ώρες στη διάθεσή σας. 2710-223-223. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης. Αγροεφόδια Τρουπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση, ποιότητα τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια Τρουπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Πάμε τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας. Είπαμε νωρίτερα πολλά. Είναι και μαζί μας ο συνάδελφος ο Μινάς Αρτόπουλος για να τα σχολιάσουμε και με την δημοσιογραφική σκοπιά. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Ακούσαμε και τον κύριο Κουτσογιάννη και τον δήμαρχο Τρίπολης να μας περιγράφουν το όλο πλαίσιο. Πάμε να δούμε και εκείνα που έγιναν, που εξελίχθηκαν, αλλά και που δρομολογούνται, θα λέει κανείς, με τη σημερινή εκδήλωση. Ναι, σήμερα έγινε μια συμβολική κίνηση να ανάψει η φλόγα του φυσικού αερίου, κάτι που σηματοδοτεί την τροφοδότηση της Τρίπολης με φυσικό αέριο, ως αποτέλεσμα πολλών χρόνων και μεγάλων προσπαθειών για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Παρόν σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας, ο οποίος υπογράμμισε μάλιστα την καθοριστική συμβολή του βουλευτή Αρκαδίας, του κ. Κώστα Βλάση, στο ζήτημα αυτό, λέγοντας ότι δέχτηκε πάρα πολλές και έντονες πιέσεις από τον βουλευτή για να μπορέσουν να ξεπεραστούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όπως είναι λογικό, σε μεγάλα έργα και να αποκτήσει η Τρίπολη την δυνατότητα να επωφεληθεί του φυσικού αερίου. Όπως επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος εξήρε και την σημαντική συμβολή του Δημάρχου της Τρίπολης, του κ. Κώστα Τζιούμ, κάτι που έχει την ιδιαίτερη αξία, Θέμη, υπό την έννοια ότι ο κ. Τζιούμις δεν προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ένα δημοτικό συνδυασμό που περιλαμβάνει πρόσωπα από όλους τους χώρους, πολιτικούς. Όμως όταν χρειάζεται για το καλό της πόλης να συνεργαστεί με κυβερνητικά στελέχη, το έχει κάνει και με τον κύριο Πέτσα και με τον κύριο Εγώ Στρέκα, θα σου πω αυτό με... ακριβώς, ότι ο αυτοδιοικητικός παράγοντας Τζιούμις έρχεται και αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ σημαντικό, θα λέει κανείς, στην περιοχή της Τρίπολης, που ενεργοποιεί πολλές δυνάμεις. Αυτό είναι καθοριστικό. Είναι και στο πεδίο της σύνθεσης, είναι και στο πεδίο, αν το θέλεις, μιας κινητικότητας που υπήρξε στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις λόγω απλής αναλογικής. Και πολύ περισσότερο είναι και στο πεδίο του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα, πολύ σωστά έκανες και το σημείωσες στο τέλος, είναι εκείνο που κρίνει και τον ίδιο τον πολιτικό και πολύ περισσότερο και τον ίδιο τον δήμαρχο. Ένα άμεσο αποτέλεσμα πάνω στις ανάγκες της ίδιας τοπικής κοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα έργο όπως είναι αυτό το φυσικό αέριο, που ξέρουμε πώς δημιουργούνται ζητήματα μέσα στα εσωτερικά δίκτυα μιας πόλης ή οτιδήποτε άλλο. Ποιες είναι οι ανάγκες μιας περιοχής και το τι προοπτικές δημιουργεί παράλληλα. Τα είπε και νωρίτερα ο κ. Τζιούμις και εδώ. Νομίζω ότι δεν μπλέκεται μέσα στην έννοια της αυτοδιοίκησης ή οποιαδήποτε πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη απόχρωση. Και γι' αυτό ο κύριος Τζιούμις έχει καταφέρει και συνθέτει και παράγει και αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, Θέμη, ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί δύο πρόσωπα, ένας υπουργός και ένας δήμαρχος στην προκειμένη περίπτωση, να προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, να μην ψηφίζουν το ίδιο κόμμα απαραίτητα, για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα πρέπει να συνεργαστούν και για να συνεργαστούν θα πρέπει να συνεννοηθούν. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση και από τη μία πλευρά, την πλευρά της κυβέρνησης, διότι βλέπει προφανώς έναν δήμαρχο
με τον οποίο μπορεί να συνεννοηθεί για κάποια βασικά πράγματα, να τρέξουν κάποια βασικά έργα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος είναι διατεθειμένος να συνεννοηθεί, να συζητήσει, να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και το φυσικό αέριο για την Τρίπολη είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί η ουσία είναι αυτή, διότι όταν διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία η Τρίπολη γίνεται πόλος έλξης σημαντικότατων επενδύσεων και εξηγήσαμε χθες τι συμβαίνει στη βιομηχανική περιοχή, το φυσικό αέριο έγιναν βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρξαν διάφορα ζητήματα με την τιμή του λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου να έρθει μια μεγάλη βιομηχανία, μια μεγάλη επιχείρηση και να εγκατασταθεί στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Συν το γεγονός ότι από το φυσικό αέριο θα υποφεληθούν και τα νοικοκυριά, όλοι μας δηλαδή, όλοι οι κάτοικοι της Τρίπολης, όποιος επιθυμεί να εγκαταστήσει φυσικό αέριο στο σπίτι του, με μεγάλη επιδότηση από 65% έως 100% και με δωρεάν τέλη σύνδεσης, και θα υποφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Τρίπολης, κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Κατά μόλις αυτές, να προσθέσω, ναι. Αν θέλεις να προσθέσω κάτι ακόμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, είναι το εξής. Πολλές φορές γίνονται έργα τα οποία μετά από μία δεκαετία ουσιαστικά χρηστεύονται και πέφτουν λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από άλλα προγράμματα ουσιαστικά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο εξήγησε ο κύριος Κρέκας και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι τα δίκτυα φυσικού αερίου στην Τρίπολη σε δεύτερη φάση, μετά από 10-15 χρόνια, θα λειτουργούν συνδυαστικά με φυσικό αέριο και βιομεθάνιο που θα παράγεται εδώ στην περιοχή από αγροτικά προϊόντα ή από σκουπίδια, και σε επόμενη φάση τα ίδια δίκτυα θα χρησιμοποιηθούν όταν περάσουμε στην εποχή μετά το φυσικό αέριο. Του υδρογόνου ενδεχόμενα. Δεν σε άκουσα. Του υδρογόνου ενδεχόμενα. Ναι, το πράσινο υδρογόνο, αυτό ήθελα να πω. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δημιουργείται μια υποδομή η οποία θα χρησιμεύσει στην πόλη της Τρίπολης όχι για 10 και για 15 χρόνια, αλλά για 30 και πλέον χρόνια. Δημιουργεί επομένως μεγάλες ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη θέρμανση της περιοχής. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, επειδή συζητάμε για ένα πρόβλημα που λύνεται, υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία όμως δημιουργούνται. Και τα προβλήματα είχαν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες, κακοκαιρία. Είδαμε νωρίτερα και στη Μεσσηνία τι έγινε. Πάμε να δούμε και στην Αρκαδία τι έγινε. Ζημιές από πλημμύρες, χαλάζι και άλλα πολλά. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα που μας έχεις αποστείλει από την περιοχή Βάστα. Ναι. Είναι σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή μας. Είχαμε το μεσημέρι στην Δινιτσάνα χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Δινιτσάνας να γίνουν κατάλευκοι από το χαλάζι. Ευτυχώς δεν προέκυψαν πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί. Αυτή είναι η εικόνα από την Δινιτσάνα. Και αυτό αφορά το κομμάτι της Βορτινίας. Όσον αφορά την Μεγαλόπολη, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως βλέπουμε στα σχετικά βίντεο, πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία προκλήθηκαν στην περιοχή Βάστα. Είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδόρας Βάστα, ένα εκκλησάκι που στην οροφή του υπάρχουν δέντρα, ολόκληρα δέντρα, ένα θαύμα το οποίο επισκέπτονται πιστοί ανά την Ελλάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είχαμε κάποιες μικρές ζημιές στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδόρας και είχαμε και πλημμύρες σε παρακείμενα καταστήματα της περιοχής. Φερτά υλικά έφραξαν τους δρόμους. Άμεσα και ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έστειλαν μηχανήματα
πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο δρόμος προς την Αγία Θεοδώρα άνοιξε, καθαρίστηκε από φερτά υλικά, αλλά δυστυχώς κάθε φορά που έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα υπάρχουν και πλημμύρες στη συγκεκριμένη περιοχή. Αφήνουμε αυτό, ερχόμαστε σε ένα ζήτημα που φαίνεται ότι βρήκε τη λύση του για τις αποζημιώσεις των μηλοπαραγωγών αναφερόμαστε. Ναι, το εξηγήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε μια ξεκάθαρη αδικία εναντίον των παραγωγών μήλου στην Αρκαδία. Δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μηλοπαραγωγούς άλλων περιοχών, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Αποκλείστηκε η Αρκαδία, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, όπως ήταν λογικό. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Έγινε μια παρέμβαση αρχικά, καθοριστική θα έλεγα, από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Και σήμερα υπήρξε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εκεί αποφασίστηκε ότι τελικά η Αρκαδία θα ενταχθεί στις αποζημιώσεις αυτές με ενίσχυση 250 με 300 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς μήλου της περιοχής μας. Και αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία και το σημείωσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Στουρπής, είναι η καθοριστική συμβολή του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του Ανδρέα του Λικουρέτζου. Ο Ανδρέας ο Λικουρέτζος είναι Αρκάς, για πάρα πολλά χρόνια βουλευτής Αρκαδίας, στο πρόσφατο παρελθόν, παλιός υπουργός, και τώρα βρίσκεται στην κρίσιμη θέση του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Επισήμανε, υπογράμμισε την αδικία αυτή και υπάρχει και απόφαση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Αφήνουμε και αυτό και ερχόμαστε σε ένα τελευταίο. Είχαμε επισημάνει και τις προηγούμενες μέρες και τα ζητήματα που είχαν υπάρξει γενικά με τις απάτες, κρούσματα απάτης στην Κουρτινία, μηνυτήρια αναφορά από το Δήμο. Ναι, δεν, ξέρεις καλά Θέμη ότι είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Και στη Μεσσηνία υπάρχουν τέτοια κρούσματα και στην Αρκαδία και σε κάθε περιοχή. Πάντοτε βρίσκονται επιτίδιοι, απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διάφορες καταστάσεις. Τώρα ένα πρόσωπο αγνώστων στοιχείων προς το παρόν εμφανίστηκε τηλεφωνικώς να παίζει το ρόλο του ταμεία του Δήμου Κορτινίας, να υποδύεται το ταμείο, να επικαλείται μάλλον ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Δήμου και επικοινώνησε με μία σειρά από προμηθευτές του Δήμου Κορτινίας, γιατί υπήρξαν σωρία καταγγελιών για τέτοια φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες και έλεγε ότι θα επιστραφούν χρήματα από κάποιες κρατήσεις που είχαν γίνει σε διάφορα τιμολόγια, θα επιστραφούν χρήματα και ζητούσαν συγκεκριμένα στοιχεία και κωδικούς από τους προμηθευτές. Οι καταγγελίες έφτασαν στον Δήμαρχο Κορτινίας, τον κύριο Κούλη, ο οποίος σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση και ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος Κορτινίας δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα προσέφυγε άμεσα στη δικαιοσύνη για να κάνει μήνυση κατά γνώστων. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι πως όταν μας ζητούν κωδικούς τράπεζας, πιν, δεν τους δίνουμε. Ούτε καν η ίδια η τράπεζα πρόκειται να ζητήσει αυτόν τον κωδικό, πόσο μάλλον ένας άγνωστος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μινά. Ήταν ο συνάδελφος από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μινάς Αρτόπουλος, που μας περιέγραψε όλη την ενημέρωση της Αρκαδίας. Πάμε εμείς γρήγορα για να δούμε και τα δεδομένα που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική ενημέρωση στη ΣΥΣΥ 30, αύριο με προοδευτική Μαυρθιέλα. Και ντεπούτο για Νίκο Κακαλέτρη στον πάγκο της Καλαμάτας, Θέμη. Μια δύσκολη αποστολή. Ξεκινά σε μια δύσκολη συγκυρία βαθμολογικά για την ομάδα της Καλαμάτας. Η τρίτη θητεία του Νίκου Κακαλέτρη, ο οποίος ωστόσο φαίνεται πως έχει φέρει και ένα αισιόδοξο κλίμα. Φάνηκε και στα αποδυτήρια αυτό το διμέρο. Στόχος φυσικά είναι η νίκη στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, στο ραντεβού στις 3 παρατέταρτο αύριο το μεσημέρι. Να πούμε ότι στο πλευρό του ο κ. Κακαλέτρης θα έχει και τον Γιάννη Ζαλαόρα, τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων, ο 50χρονος, ο οποίος έχει
πλούσιο βιογραφικό θα τον βοηθήσει στο πολύ στο νευραλγικό αυτό κομμάτι της προετοιμασίας των τερματοφυλάκων. Έχει δουλέψει στο παρελθόν σε Λαμία, Ιωνικό, Λεβαδιακό, Λάρισα. Τελευταίος σταθμός του ήταν τα Τρίκαλα, από όπου και ήρθε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα βρέθηκε και ο Λιποράσε, ο οποίος πρόσφατα έλυσε το συμβόλαιό του με την Παναχαϊκή. Δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, είναι κάτι που θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ανακοινώθηκε και η αποστολή, μέσα σε αυτή και ο Γιάννης Πασάς. Θα πάρει πιθανότατα και λιγοστό, αλλά θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Αναμένεται να δώσει και μια νότα έτσι πιο επιθετική στην ομάδα, βοηθώντας και τον Ρόβα στις τελικές προσπάθειες. Από εκεί και έπειτα ο κύριος Μπακογιάννης του Συνδέσμου Αθηνών θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τον κύριο Μητροφάνη και Νικολάου του ιδίου συνδέσμου βοηθούς του. Ο κόσμος θα παίξει το δικό του κομβικό ρόλο και ελπίζουμε ο καιρός να είναι σύμμαχος στην αυριανή αναμέτρηση. Και από το ποδόσφαιρο να πάμε στο βόλιο, έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων. Μεταφερόμαστε στο κλειστό λοιπόν του δημοτικού σταδίου, εκεί όπου η Καλαμάτα 80 υποδέχεται τον Κέρκη Σάμου, τον κακό δαίμονα της περσινής περίοδου, τον οποίο έχει κερδίσει στις αρχές της φετινής σεζόν εκτός έδρας. Τώρα καλύτερα να το πράξει και εντός έδρας. Είναι ένα κομβική σημασία για τη συνέχεια παιχνίδι. Νομίζω θα καθορίσει πάρα πολλά ως προς τον τίτλο της φετινής χρονιάς που τον διεκδικεί μέχρι στιγμής η Καλαμάτα 80. Απουσίες δεν υπάρχουν, προβλήματα δεν υπάρχουν. Το ραντεβού στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Να σου πω ότι διαιτητής είναι ο κύριος Μιλωνάκης και ο κύριος Φραγκάκης, παρατηρητής ο κύριος Πέρος. Θυμίζουμε ότι η Καλαμάτα 80 έρχεται από ρεπό. Από την άλλη, ο Σάμος, η ομάδα του Κέρκη έρχεται από νίκη 0-3 επί του Περσέα. Να σου πω επίσης και ένα πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει να κάνει με τα νέα παιδιά, διότι η Καλαμάτα 80 έχει και παιδιά στις εθνικές ομάδες. Σήμερα η εθνική μας με τον Μινά Αραπάκη στη σύνθεσή της κέρδισε, η εθνική Παμπέδων κέρδισε την Τουρκία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K17 και έχει προχωρήσει στα ημιτελικά του θεσμού. Είναι μια σημαντική διάκριση για την ελληνική εθνική ομάδα Παμπέδων και δείχνει πολλά για το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ. Σε να σας ευχαριστήσουμε πολλά περισσότερα στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ. Την Κυριακή, αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, τώρα σε ρυθμούς handball κινείται η πόλη του Ναυπλίου, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν 10 εθνικές ομάδες κορασίδων από τις ομοσπονδίες μέλη της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Handball. Πρόκειται για την 16η Μεσογειάδα Γυναικών. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Κόσοβο, Τινησία και Αλγερία συναντώνται στο Ναύπλιο. Εκεί όπου σε λίγο καιρό θα διεξαχθούν οι 16η Μεσογειακοί Αγώνες Handball Γυναικών σε συνδιοργάνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος του Δήμου Ναυπλιαίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να φιλοξενήσει τουρνουά της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Handball μετά το 2005 στην Κατερίνη, το 2006 στο Λουτράκι και το 2020 στην Αθήνα και η πρώτη σε επίπεδο γυναικών. Οι Μεσογειακοί Αγώνες Γυναικών K17 του Ναυπλίου είναι η πέμπτη διοργάνωση που θα φιλοξενήσει το ελληνικό handball την τελευταία τριετία μετά την Μεσογειάδα Ανδρών K18 της Αθήνας το 2020, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών Γυναικών Εφήβων Νεανίδων K18 Beach Handball του Ηρακλείου και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Handball Νέων K21 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Πριν τους αγώνες θα διεξαχθεί σεμινάριο διαιτητών της διοργάνωσης το διήμερο 25 και 26 Φεβρουαρίου, παράλληλα με την άφιξη όλων των αποστολών. Οι αγώνες ξεκινούν στις 27 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 4 Μαρτίου. Ξεκινώντας από νωρίς την προετοιμασία για την υποδοχή των ομάδων, τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ναυπλίων, παρουσία του Δημάρχου και άλλων αιρετών και εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειρασφαιρίσεως και της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας. Η διοργάνωση του Ναυπλίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς είναι η πρώτη που θα διεξαχθεί στην όμορφη πόλη της Πελοποννήσου μετά την ανάδειξή της ως έδρα της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Handball. Μετά τη συμφωνία σταθμός που επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Χειρασφαιρίσεως Ελλάδος για τη μεταφορά της έδρας της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Handball στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, η διοργάνωση αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές που αναμένεται να ακολουθήσουν στην πόλη του Ναυπλίου. Αγάπη. Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι.
όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Διάλογοι. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.